Ο Άδονης Γεωργιάδης είπε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου ότι στο διάστημα 18 με 22 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν όλα τα επιδόματα ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τα χρήματα πριν τα Χριστούγεννα για να κάνουν τις αγορές που θέλουν. Ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Πολιτική ανέφερε: Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα τη ακρίβεια, αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι η κυβέρνηση είναι αδιάφορη. Γι' αυτό δίνουμε αυτέ τι έκτακτε παροχέ στι ευάλωτε ομάδε. Επιπλέον, τόνισε ότι τελικά θα δοθεί αύξηση 3% στι συντάξει, καθώ υπάρχει μια προσαρμογή στο ποσοστό με βάση τα νεότερα στοιχεία για την ανάπτυξη. Ο Άδωνη Γεωργιάδης επεσήμανε ότι η αύξηση θα δοθεί από τι συντάξει Ιανουαρίου που πληρώνονται το Δεκέμβριο και αυτό σημαίνει ότι τον Δεκέμβριο στου συνταξιούχου θα δοθεί και το έκτακτο βοήθημα και συντάξει με αύξηση και το επίδομα προσωπική διαφορά σε όσου το δικαιούνται. Ακόμη, ερωτηθεί σχετικά απάντησε ότι το επίδομα μητρότητα θα δοθεί αναδρομικά από τι 24 Δεκεμβρίου σε αγρότησε και ελεύθερου επαγγελματίε. Αφού ψηφιστεί ο νόμος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να λάβουν αναδρομικά ό,τι δικαιούνται. Επιπλέον, ο Υπουργό Εργασία ανέφερε Στο ιδιωτικό χρέο είμαστε δέκατοι από το τέλο, δηλαδή 17 από τι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικού χρέου από την Ελλάδα. Όλε οι χώρε έχουν ανάλογο πρόβλημα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις τσακλόγλου που προκάλεσαν σάλο προεβδομάδων ο Άδωνη «Ο κύριος Τσακλόγλου ανέφερε είπε: Ο κύριος τσακλόγλου ανέφερε τον νόμο που ισχύει. Ο νόμος λέει ότι από το 2021 και μετά θα πρέπει ανα τρία χρόνια να μετράμε το προσδόκιμο ζωής και αναλόγως να υπάρχει αύξηση των όριων ηλικίας. Δυστυχώ, λόγω κορονοϊού, το προσδόκιμο ζωή έπεσε και επομένω δεν υπάρχει αύξηση για μία τριετία. Ενώ την επόμενη λογικά θα επανέλθει το όριο σε εκείνο που υπήρχε προ-κορονοϊού. Συνεχίζοντα τι αναφορέ τη δηλώσει Τσακλόγλου είπε. Δεν μου αρέσει να του θεωρούμε παρακατιανούς του ντελιβεράδε. Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, κάνουν δύσκολη και επικίνδυνη εργασία. Πρώτο ζήτησα συγγνώμη για την δήλωση του κυρίου Τσακλόγλου, αλλά κάπου τα σχόλια έγιναν ρατσιστικά κατά των ντελιβεράδων. Δεν υπερασπίζομαι την δήλωση αυτή καθ' αυτή. Τέλος, σχολείωσε δεικτικά τις αναφορές του Παύλου Πολάκη για εκείνον σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας, την υπόθεση Νοβάρτης και το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κόρη του που πήρε το πτυχίο τη νομικής στην οποία ευχήθηκε να μην αρχιοθετεί τα αδιευκρίνιστα. Όπω είπε ο Άδωνη Γεωργιάδη, είσαι ο Πολάκης, σε αξίωσε ο Θεό να καμαρώνει την κόρη σου να ορκίζεται και την ώρα αυτή σκέφτεσαι πώ να βρει τον Γεωργιάδη. Αυτό με ξεπερνάει. Ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του, στην ξαπλώστρα, όπου είναι.